Να εδώ, Βασιλή! Τάδε νεατά από Αθήνα, πρώτη στάση εδώ, δεύτερη Μύλη, τρίτη Τρίπολη και τελευταία Σπάρτη. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι δεν είναι ένα ανταγωνιστικό άθλημα και υποκρασία, αλλά εδώ βλέπουμε και το πόσο μεγάλα σαν ομάδα, βλέπουμε και το πόσο καλές σχέσεις είναι μεταξύ των ομάδων. Έτσι, όλοι φίλοι είμαστε, όλοι μια παρέα και είμαστε εδώ για να διασκεδάσουμε και να γυμναστούμε, να αθληθούμε. Αν μας τα χαλάσει ο καιρός, εμείς θα τερματίσουμε. Ο καιρός είναι μια χαρά και να τα χαλάσει, είμαστε εξοπλισμένοι κατάλληλα για να φτάσουμε στο τέρμα. Είναι μια πολύ ωραία μέρα καταρχήν. Έτσι, πάνω απ' όλα απολαμβάνουμε την ποδηλασία. Έχουμε κάνει μια προσπάθεια εδώ για κάποιο διάστημα και ελπίζουμε στη συνέχεια του αγώνα να πάνε καλά. Πόσες ώρες προπονείστε την ημέρα? Εξαρτάται αυτό από τον κάθε αθλητή, τι στόχους έχει, τι χρόνο έχει, αν έχει άλλες υποχρεώσεις, οικογενειακές, επαγγελματικές. Κατά μέσο όρο, 3 φορές την εβδομάδα. Αν δουλεύεις σε εσωτερικό χώρο γύρω στην ώρα, αν μπορείς και βγαίνεις έξω, 3 ευρώ και βάλε. Σαββατοκύριακα μπορεί να πάει και 5 ευρώ. Τώρα αυτή η διαδρομή από πού ξεκινάει και μέχρι πού φτάνει? Λοιπόν, ξεκινήσαμε Καλλιμάρμαρο και φτάνουμε Σπάρτη. Πόσα χιλιόμετρα? 257. Πέμπτη χρονιά συνεχόμενη που μετέχω στη Σπάρτη. Δύσκολη διαδρομή? Δύσκολη, άμα κάνεις προπόνηση δεν είναι τίποτα δύσκολο. Χωρίς προπόνηση δεν γίνεται. Πόσα χρόνια ασχολείστε με το ποδήλατο? 12 χρόνια. 12 χρόνια. Να πάρω τον Νίκο να το πει. Και τώρα πιστεύετε ότι οι συνθήκες θα βοηθήσουν για να τερματίσετε? Εμείς είμαστε παντός ιερούς, δεν είμαστε επηρεάζοντας τις συνθήκες. Αρκεί να μην έχουμε κανένα δείχημα, όμως είναι κακό το καιρό, για μόνο για το δείχημα. Θα πάμε και με βροχή, πάμε και με... Ποδηλατικός όμιλος Καρδίτσας. Και από Καρδίτσα στο Μεγάλο. Από Καρδίτσα, Κόρινθο και τελικός προορισμός Σπάρτη. Δηλαδή από Καρδίτσα έρχεται με το ποδήλατο? Όχι. Και εγώ. Όχι. Είναι εύκολη η διαδρομή? Η διαδρομή είναι, πρέπει να προετοιμαστεί, αν προετοιμαστείς κατάλληλα είναι αρκετά καλή. Καιρικές συνθήκες σήμερα ευνοούν? Καιρικές συνθήκες, ναι, ευνοούν την ποδηλασία αν κρατηθούν αυτές οι καιρικές συνθήκες. Αν βρέξει, δυστυχώς τα πράγματα θα είναι λίγο δύσκολα. Μεγάλη συμμετοχή βλέπω και ανθρώπους. Πάντα η Σπάρτη είναι η ναυαρχίδα της ΠΕΠΑ. Είναι ο καλύτερος αγώνας με τις περισσότερες συμμετοχές και είναι όπως λένε όλοι οι ποδηλάτες, πρέπει να πας τουλάχιστον μια Σπάρτη. Έχετε υπόψη σας πόσες συμμετοχές είναι? Είναι γύρω στις 250 περίπου. Ο κόσμος έχει αρχίσει και αγαπάει το ποδήλατο, βλέπω. Ο κόσμος έχει αρχίσει και αγαπάει το ποδήλατο, το έχει αγκαλιάσει και μας αρέσει εμάς περισσότερο που ασχολούμαστε πιο αθλητικά σε αυτό το χώρο. Πόσα χρόνια? Αλλά το ποδήλατο είναι η υγεία. Αγωνιστικά είμαι νέος στο χώρο, γύρω στα 4,5 χρόνια. Γενικά? Γενικά από μικρή. Εξάλλου η Καρδίτσα είναι η πόλη η οποία έχει τη μεγαλύτερη σχέση ποδηλάτων και κατοίκων. Δηλαδή είμαστε καθαρά ποδηλατούπολοι. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ έκανα. Έρχομαστε από τη Μυτιλίνη κάθε χρόνο και μάλλον για εμάς είναι το τελευταίο κομμάτι που πάμε σήμερα. Σπάρτη είναι το πρέπει να πας. Ναι, πρέπει να πας. Οπωσδήποτε πρέπει να πας. Γιατί είναι τόσο... Γιατί είναι ο στόχος. Κάθε χρόνο κάνουμε κανένα αγώνα και μετά τελευταίο είναι το Σπάρτη. Είναι το στόχος που βάλουμε το Σπάρτη, πάμε να τερματίσουμε, να τελειώνουμε και τη σεζόν. Είναι τη ιστορία. Πόσα χιλιόμετρα είναι η διαδρομή? 254. Πώς θα βλέπετε, ο καιρός θα σας επιτρέψει να τερματίσετε? Μας θα τερματίσουμε. Μπορεί να έχει μια βροχούλα. Ό,τι για να έχει θα τερματίσουμε. Όντως καιρού. Μπορεί να βρέχει καμία φορά. Το Τρίπολη για πάνω πάντα ρίξει λίγο, αλλά ό,τι να είναι θα τερματίσουμε. Δεν είναι τέλειος. Έλα. Ο πρόεδρος λοιπόν της ομάδας των Μπλε. Σωστά, του Μπλε Cycling Club. Πώς θα βλέπετε, η Σπάρτη είναι το πρέπει να πας από ό,τι ακούσαμε για τους ποδηλάτες. Έτσι ακριβώς είναι. Για εμάς τους αεραστέχνες ποδηλάτες είναι μια πολύ όμορφη διοργάνωση που γίνεται κάθε χρόνο. Θα πάμε όλοι. Θα πάμε ομαδικά, γιατί η ποδηλασία αυτή είναι ομαδικό άθλημα στην πραγματικότητα.
και θα πάμε στροτάκι, ωραία, θα φτάσουμε όλοι μαζί με το καλό στη Σπάρτη. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Για να φτάσουμε στη Σπάρτη από το καλή Μάρμαρα. Για άλλη μια χρονιά, ο σταθμός ανεφοδιασμού της Κορίνθου. Προσπαθούμε να παρέχουμε την καλύτερη δυνατή υποστήριξη στους ποδηλάτες που έχουν ξεκινήσει από την Αθήνα με στόχο να φτάσουν στη Σπάρτη. Εξίσου πολλές συμμετοχές και φέτος και κορινθιακές συμμετοχές. Μια διοργάνωση που είναι διαχρονική και συνεχίζει για πολλά χρόνια. Φέτος περισσότερες συμμετοχές. Φέτος μπορεί να είναι και λίγο παραπάνω, δεν έχουμε ακριβή αριθμό από την, από την εκκίνηση. Ακριβώς, πάνω από 200 συμμετοχές. Και συνεχίζουμε σταθερά και για τα επόμενα χρόνια. Είναι λίγο καλύτερος ο καιρός φέτος, ο αέρας είναι ευνοϊκός μέχρι στιγμής. Δεν ξέρουμε από εδώ και κάτω προς την Τρίπολη γιατί αρχίζει και βαραίνει ο καιρός. Ελπίζουμε όμως να είναι καλός για να μπορέσουν όλοι να συνεχίσουν χωρίς προβλήματα. Thank you.